μουσική διαμαρτυρία που οργάνωσαν, οι αρχαιολόγοι είπαν όχι στη σχεδιαζόμενη, σύμφωνα με διαρροές, μετατροπή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τεσσάρων ακόμα μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όπως υποστηρίζουν, οι πολίτες θα πρέπει να υπερασπιστούν το δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων, καθώς διαφορετικά οι επώδυνες αλλαγές θα είναι εις βάρος των χώρων όπου φυλάσσονται οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί. Με διορισμένα από τον εκάστοτε Υπουργό Διοικητικά Συμβούλια, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή να πρέπει να βγάζουν τα έξοδά τους, που σημαίνει να διαθέτουν και τους χώρους τους και τις εκθέσεις τους σε ιδιώτες. Για γάμους, βαφτίσια ή άλλες εκδηλώσεις που δεν συνάδουν, λέμε εμείς, καθόλου με την έννοια του μουσείου. Που σημαίνει ότι θα πάψουν να λειτουργούν με τη σημερινή τους μορφή όσον αφορά τη διοίκησή τους. Θα υπάρχουν διορισμένα δουσού, στην ουσία υποχείρια της εκάστοτε κυβέρνησης, πρόεδροι δουσού, γενικοί διευθυντές, με υπέρογκα κόστη στους μισθούς του. Το τοπικό παράρτημα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων οργάνωσε συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας με σκοπό, όπως αναφέρει, να αφυπνίσει τους πολίτες για τις αλλαγές που σύμφωνα με διαρροές προωθούνται και θα αγγίξουν και τις εργασιακές σχέσεις. Πέρα από αυτό, πέρα από τη διοικητική αλλαγή που θα υπάρξει, θα είναι και ένα ρόλο οι εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι. Θα αλλάξει όλη η μουσιακή πολιτική της χώρας. Τέλος, ακόμα και τα έσοδα των 5 δημόσιων μουσείων που βρίσκονται στο στόχαστρο, μέχρι σήμερα αποτελούσαν πολύτιμο τρόπο στήριξης των υπόλοιπων μουσείων, αφού βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Τα έσοδα από την Ακρόπολη μέχρι το Μουσείο του Ηρακλείου μπαίνουν σε ένα κοινό κουβά που ανακατανέμεται για να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν οικονομικά και να λειτουργήσουν χειμώνα-καλοκαίρι. Χρηματοδοτούνται πράγματι από τον ενιαίο αυτόν κουμπαρά. Βγαίνοντας ένα μουσείο από αυτόν τον ενιαίο, ας πούμε, οικονομικό χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού, σημαίνει ότι θα διαχειρίζεται μόνο του τα έσοδά του, άρα δεν θα εισφέρει κιόλας. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα μικρότερα μουσεία της χώρας. Αρχαιολόγοι και εργαζόμενοι των μουσείων δηλώνουν έτοιμοι για νέους αγώνες ενάντια στις προθέσεις της κυβέρνησης.